Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές συμπεριφέρονται στον κύριο Τσίπρα με τον ακριβώς ίδιο τρόπο που είχαν συμπεριφερθεί και στον κύριο Χριστόπια όταν ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ δεν είχε ομάδα αριστερών ηγετών. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει την σχέση που είχε αποκτήσει με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ως ένα πρωτοφανές γεγονός. Αυτό δεν ισχύει. Στο καταστατικό απλά το δικό μας δίνει τη δυνατότητα, εάν κάποιος αριστερός ηγέτης δεν έχει εκλεγεί και δεν έχει πολιτική ομάδα, όπως είναι ο Χριστόφια στο παρελθόν ή τώρα ο Τσίπρας, να συμμετέχει στους προσυνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο ίδιος εμφανίζει με ένα άλλο τρόπο στην Ελλάδα. Σας λέω αυτό για να έχετε μια καθαρή εικόνα ότι δεν έχει συμβεί πρώτη φορά. Τώρα για τα δικά μας. Η άποψή μου είναι ότι ναι, καθυστερήσαμε. Έπρεπε καιρό τώρα αυτή η ιστορία της κεντροαριστεράς να έχει προχωρήσει, να έχουμε ενοποιηθεί, να έχουμε ανανεωθεί, να έχουμε πάει σε μια αλλαγή γενιάς και να έχουμε εμφανίσει στον ελληνικό λαό μια άλλη παράταξη που θα φτιάξει ουσιαστικά τη χώρα σε ένα πλαίσιο ορθού λόγου, ορθής σκέψης. Δηλαδή να τελειώσουμε τη συνωμοσιολογία, τη δημαγωγία και τις πελατειακές αντιλήψεις που δυστυχώς ευθύγραμμα ακουμπούσαν όλο το πολιτικό σύστημα. Εάν δεν το κάνουμε εμείς τώρα, η Ελλάδα, και το είπα και χθες από την Καστοριά, θα περάσει περιπέτεια. Διότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει την επάρκεια του στελεχειακού δυναμικού να σηκώσει το βάρος του συγχρονισμού της Ελλάδας με τις διεθνείς εξελίξεις και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Και από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης εκφράζει μία συντήρηση η οποία ακόμη και στη ΔΕΦ είπε το αμίμητο. Λέει οι κοινωνικές ανισότητες είναι συμβατές με την ανθρώπινη φύση. Εάν είναι έτσι, κύριε Μητσοτάκη, τότε τι κάνουν τα κόμματα? Ας αφήσουμε την κοινωνία να γίνει ζούγκλα. Λοιπόν, αυτές τις δύο παροχημένες αντιλήψεις πρέπει εμείς να τις πάμε στο περιθώριο, να αναταχθούμε και να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να σταθεί όρθια. Διότι σε άλλη περίπτωση η Ελλάδα θα καταραίει δημογραφικά, τα νέα μορφωμένα παιδιά θα φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουμε καμία τύχη ευημερίας με το σημερινό δρόμο που ακολουθούμε τα επόμενα χρόνια. Έχω ακούσει, κύριε Ανδρουλάκη, να χαρακτηρίζεστε ρεαλιστής. Έχω ακούσει να λένε κάποιοι ότι είναι ο άνθρωπος που είναι υπέρ της άποψης να στελεχοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Έχω ακούσει ταυτόχρονα ότι από πίσω σας είναι ο κύριος Σιμίτης, αλλά και ο κύριος Βενιζέλος. Τι από όλα αυτά ισχύει? Πίσω μου είναι Αμερικάνοι, έχω μεγάλες δυνάμεις, στηρίζουν, ξέρετε, αυτά εγώ τα ακούω και τα διαβάζω και αυτά που είπατε στην αρχή. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ τουλάχιστον πολιτικά αντιπαρατίθομαι με όρους προσκηνίου και όχι με όρους παρασκηνίου. Ό,τι έχω να πω το λέω δημοσίως και δεν έχω καμία δέσμευση. Ούτε από οικονομικά συμφέροντα, ούτε έχω πολιτικούς πατρόνους. Η άποψή μου είναι ότι η νέα γενιά πρέπει να πρωταγωνιστήσει, πρέπει να πάμε παρακάτω και το πάμε παρακάτω είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κανονικό κράτος, ένα κράτος αξιοκρατίας. Και είπα και το λέω και δεσμεύομαι δημοσίως ότι αν γινόταν της προσπάθειας, πώς θα φέρουμε την αξιοκρατία? Καταρχάς πρέπει, αν ξανακυβερνήσουμε, όλες οι θέσεις που πήγαιναν κομματικοί αξιωματούχοι να πάνε μέσω κριτηρίων ΑΣΕΠ. Να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, να μπορεί ο κάθε Έλληνας πέρα των κομμάτων να καταθέσει το βιογραφικό του και να έχουμε πρόεδρο στο νεότερο, έναν άνθρωπο που ξέρει τουρισμό. Και όχι έναν άνθρωπο που μπορεί να μην μιλάει ξένες γλώσσες και να μην σχέσει με τα τουριστικά επαγγέλματα. Δηλαδή η χώρα πρέπει να αποκτήσει ως δύναμη πυρός ένα ικανό μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην πολιτική ζωή και στη διαχείριση του κράτους. Σε άλλη περίπτωση θα ζούμε συνεχώς σε μια ευρωπαϊκή στασιμότητα. Θα είμαστε με το καλαμάκι μέσα σε μια διασύνδεση με την Ευρώπη που ούτε η κοινωνία θα αλλάζει, ούτε να αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα διέξοδα που έχουν σήμερα οι πιο αδύναμοι πολίτες και απλά θα πηγαίνουμε έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι η μοίρα της Ελλάδας. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε ένα μορφωμένο λαό. Αν οργανωθούμε, μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη μέγενη τη σημερινή. Αλήθεια, πώς σχολιάζετε την αποχώρηση του κύριου Κωνσταντινόπουλου, την επιλογή του να αποχωρήσει? Το άκουσα από εσάς. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω τους λόγους. Δεν έχω διαβάσει τους λόγους της αποχώρησής του. Γενικότερα, πώς βλέπετε, θα δούμε φως, θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία? Πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εις ό,τι αφορά την κέντρο αριστερά, κύριε Ανδρουλάκη, με το χέρι στην καρδιά? Εγώ, αν ηγηθώ, θα πάμε γρήγορα σε ένα ιδρυτικό συνέδριο. Ή φοβάστε ότι μπορεί να βαλτώσει στο τέλος? Ακούστε, είναι στα χέρια μας. Εάν αυτή τη στιγμή οι πρωταγωνιστές του έργου δεν συμπεριφερθούν ανάλογα και ξαπληγώσουν τον κόσμο της παράταξης και τον ελληνικό λαό, είναι αμετανόητη. Εμείς πρέπει να πάμε πίσω τα παλιά, να κρατήσουμε
το θετικό έργο της παράταξης της μεταπολίτευσης, να αφήσουμε στην άκρη αυτά που πήγαν στον ελληνικό λαό και να γίνει ένας νέος φορέας ικανός, χρήσιμος για την κοινωνία. Να σέβεται το κράτος. Να σέβεται τους θεσμούς. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, αν ηγηθώ, θα κάνουμε γρήγορα ειδικό συνέδριο, θα εκλέξουμε ένα θεσμικό όργανο, το οποίο δεν θα είναι με ποσοστώσεις, θα είναι καθολική ψηφοφορία που θα το εκλέξει, και από εκεί θα παίρνουν αποφάσεις. Ούτε αρχηγικό κόμμα, ούτε βαβέλ πολυκομματική. Και τα δύο είναι επιζήμια για την προσπάθεια που κάνουν. Και φάνηκε και στη Βουλή προχθές με το θέμα των διευθυντικών ατόμων.